δύο τραγικά συμβάντα, δύο δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο στους δρόμους της Κρήτης. Χθες, μία άτυχη γυναίκα στον κόβο σπηλίου στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή της. Σήμερα είχαμε ένα ακόμα τροχαίο συμβάν, ένα δυστύχημα, ένα ακόμα αιματοκύλισμα στους δρόμους της Κρήτης. Δύο νεκροί την τελευταία μέρα, τα τελευταία 24ωρα για να είμαι ακριβής. Αυτή τη φορά ένας 34χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμια, να δούμε τα πλάνα καλύτερα, από τα συντρίμια του αυτοκινήτου του. Είναι στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη. Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στο Ρέθυμνο, που σκοτώθηκε και έχασε τη ζωή της μία 52χρονη γυναίκα. Να δώσουμε το ρεπορτάζ, αν και αναφέρθηκε και στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ στον όμιλο της Crete TV και στο neakrete.gr, υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος, κατά από αδιευκρίνησες συνθήκες, βγήκε από την πορεία του. Πραγματικά ακολούθησε μια τρελή πορεία και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα σε μια στάση λεωφορείου και προσέκρουσε και σε ένα τοίχο. 34 ετών νεκρός οδηγός, τραυματισμένοι, εκτός κινδύνου. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα. Είναι το χθεσινό το συγκεκριμένο, ενημερώστε με συνάδελφοι. Είναι το χθεσινό, είναι πλάνα αρχείου από χθες. Αναφορικά με το σημερινό τροχαίο συμβάν, μία 22χρονη, να πούμε ότι είναι τραυματισμένη εκτός κινδύνου. Χθες είχαμε και με το Ινστιτούτο Μιλωνά μία συζήτηση, εκεί με την πρόεδρο, και αναφερθήκαμε από τη μία στους απαρχαιωμένους δρόμους, αναφερθήκαμε από την άλλη στη λανθασμένη νοοτροπία. Κάναμε αναφορά στην έλλειψη παιδείας, τα βάλαμε όλα. Εδώ, κάθε εβδομάδα στην εκπομπή, αναφερόμαστε και ανοίγουμε μία συζήτηση, μία θεματική συζήτηση, ψάχνοντας τους λόγους που δεν μπαίνει φρένο σε αυτό το φαινόμενο, σε αυτή τη μάστιγα. Πάμε λίγο στον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, τον εκπαιδευτή οδήγησης. Την καλησπέρα μας, κύριε Μεϊμαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είμαστε εδώ για να ρίξουμε φως στα αίτια του δυστυχήματος. Υπάρχουν αρχές και φορείς πραγματικά που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μία οικογένεια, δύο οικογένειες χθες και σήμερα πραγματικά θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους και θέλω λίγο να εστιάσουμε στο αύριο. Πάμε λίγο να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Θα μπει φρένο σε αυτή τη μάστιγα? Δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπετε τα δεδομένα ότι κάθε μέρα είναι και χειρότερα και λίγο πιο στενάχωρα και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε μόνο στα συλληπιτήρια που πρέπει να δίνουμε στις οικογένειες και κάθε μία ή κάθε δύο μέρες να χάνουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είμαστε εδώ σίγουρα για να πούμε το τι έφταιγε, τι δεν έφταιγε, αλλά αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε και αυτό που θα πρέπει να πούμε μέσα στην εκπομπή σας, και πραγματικά συγχαρητήρια που δίνετε όλη αυτή τη βαρύτητα σε όλα αυτά τα τροχαία ατυχήματα που γίνονται, θα πρέπει να καταλάβουν πως και η δική μας οδική συμπεριφορά έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων. Βλέπετε το ατύχημα, ένα αυτοκίνητο, μεγάλη ταχύτητα, ώρα της ημέρας η οποία ήταν έτσι χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, ανατροπή του οχήματος, νεκρός. Θα μπορούσαν να έχουν και άλλους νεκρούς βέβαια εκεί. Θα μπορούσε όμως να μην είχαμε και το παιδί αυτό 34 χρονών. Πραγματικά τι να πεις σε αυτές τις οικογένειες, και αυτό το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι πραγματικά και εμείς οι δύο, κύριε Μεϊμαράκη, πόσες φορές από την αρχή του χρόνου, 4-5 φορές, 6 φορές έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση και πραγματικά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτό το οποίο προκύπτει και δημοσιογραφικά είναι ότι σε επίπεδο Κρήτης το θέμα το μείζον και το σοβαρό δεν είναι μόνο οι δρόμοι. Δεν είναι μόνο απαρχαιωμένος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, αλλά από την άλλη ο ρόλος της λανθασμένης νοοτροπίας, μια λανθασμένη νοοτροπία που δεν διορθώνεται. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Ο καθένας στο σπίτι του, ο καθένας στο διπλανό του και σε κάθε μέλος της οικογένειάς μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Παναγιωτόπουλε, μαζί, όντως, και έχουμε πει και αυτό θα μείνει, ότι η κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών αποτελεί πραγματικά μια χρυσή επένδυση. Αν το καταλάβουμε και επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί το σωστό εκπαιδευμένο παιδί σήμερα θα γίνει συνειδητός και πραγματικά σωστός και πεζός, αλλά και οδηγός του αύριο.
Εμείς όμως επιμένουμε ως πολιτεία να μην επενδύουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Και δυστυχώς θα έχουμε μέχρι να τελειώσει η σεζόν αυτή, η καλοκαιρινή, που θα έχουμε και πολύ κόσμο από ό,τι ακούμε, θα έχουμε ακόμα πιο στενάχωρα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε και καταγράφουμε περιστατικά με θύματα και νεκρούς, ενώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πλάνα από το σημερινό συμβάν στην περιοχή στο Κοκκίνι Χάνι. Ξέφυγε της πορείας του, έπεσε πάνω στην προσέκρουσε πάνω στη στάση του λεωφορείου. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο, διερχόμαστε και περνάμε από το σημείο, έχει και μια πολύ ωραία παραλία από κάτω οικογενειακή και έχασε τη ζωή του και μία 22χρονη τραυματίστηκε. Πού θέλω να καταλήξω και τι ήθελα να πω, κύριε Μεμαράκη, ότι καταγράφουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι ρεπορτάζ με θύματα πραγματικά οι 22 χρονών παιδιά. Τι σημαίνει αυτό, ότι πέρα από περίπου 4 χρόνια, δηλαδή στα 18 τους, έκατσαν δίπλα σε ένα εκπαιδευτή οδήγησης. Έμαθαν τα βασικά, είχαν μάθει κάτι λάθος και πήγε ο εκπαιδευτής να το διορθώσει όσο προλαβαίνετε και εσείς να σώσετε την κατάσταση. Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο και σε αυτό το εξάμηνο, το οχτάμηνο, λόγω και των καθυστερήσεων, ίσως και ένα έτος που είστε σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Ίσως θα πρέπει λίγο να κινητοποιηθείτε κι εσείς, να προτείνετε κάποιες λύσεις. Αυτές οι λύσεις να υιοθετηθούν και οι προτάσεις από την ίδια την πολιτεία. Πιστεύω, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν και το ποσοστό ευθύνης του εκπαιδευτή μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο. Εννοείται, σε καμία περίπτωση. Επαγγελματίες και με το παραπάνω, ειδικά στην Κρήτη. Αλλά ίσως μήπως θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι και σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια. Δεν πάβει όμως να υπάρχει ένα ποσοστό ευθύνης και σε εμάς σε αυτό το κομμάτι, πέρα από την πολιτεία, πέρα από τις εξετάσεις, πέρα από το οτιδήποτε, το πώς εκπαιδεύουμε και τι εφόδια δίνουμε στα παιδιά αυτά για να βγουν στον δρόμο. Και σας είπα ότι η κυκλοφορία και η αγωγή πραγματικά είναι μια χρυσή επένδυση που θα πρέπει ο κάθε γονιός να κάνει στο παιδί του. Και όχι μόνο ο γονιός, και ο επαγγελματίας οδηγός προκειμένου να βγει με ασφάλεια. Διότι βλέπετε ότι τα τροχαία ατυχήματα και παύλα δυστυχήματα δεν κάνουν διακρίσεις. σε καμία περίπτωση. Αυτό έλειπε να γίνει διακρίση. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ακριβώς. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα να προφυλαχτούμε από όλο αυτό. Να έχουμε δηλαδή λάβει τα μέτρα μας με τη σωστή συντήρηση των οχημάτων μας, εφαρμόζοντας τον κώδικα, φορώντας τη ζώνη μας και να μην τρέχουμε. Και δεν είναι απαραίτητο μόνο ότι είχε πολύ, άρα είχε ατύχημα. Και αργά μπορεί να πηγαίνω και να δημιουργήσω εγώ ένα ατύχημα λόγω της μικρής ταχύτητας που πήγαινα, διότι με προσπάθησαν άλλοι και έγινε κάτι. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Άρα λοιπόν πολύ προσοχή. Όλοι έχουμε ευθύνη. Ακριβώς. Και θα πρέπει να προσέχουμε. Και με αυτό να κλείσουμε. Χαιρετισμούς, κύριε Μεμαράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.